Και μαζί σου, Χριστόφορε, θα δούμε τώρα λίγο το διακύβευμα αυτό των εκλογών, καθώς και τα σενάρια της επόμενης μέρας. Έλα, Δημήτρα μου, να ανοίξουμε το χάρτη των μαθηματικών της κάλπης και των παραγόντων οι οποίοι θα επηρεάσουν το αυριανό αποτέλεσμα. Θεωρούμε σαν δεδομένο το ποσοστό που θα λάβει ο κάθε ένας από τους δύο κύριους μονομάχους της διαδικασίας και θα πούμε ότι η αποχή σε ένα μεγάλο βαθμό θα δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι είναι Ιούλιος, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει καταρχήν χώρο στις τουριστικές, κόσμο στις τουριστικές περιοχές που δεν θα ασκήσει το δικαίωμά του, ενώ το εκλογικό, ενώ υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι απουσιάζουν είτε για διακοπές είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο στο εξωτερικό. Αυτός είναι ένας παράγοντας. Ειδικοί εκλογολόγοι θεωρούν ότι η συμμετοχή θα είναι μεταξύ 60 και 70%. Οποιοδήποτε άλλο νούμερο θα είναι έκπληξη, ενώ ας μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει ποτέ, τουλάχιστον στη μεταπολεμική Ελλάδα δεν έχουν γίνει ποτέ εκλογές μήνα Ιούλιο. Μία φορά έγιναν το 1875, οπότε δεν υπάρχει και μέτρο σύγκρισης. Mm-hmm. Ο δεύτερος παράγοντας είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Με δεδομένο του ότι οι εκλογές διεξάγονται με την ενισχυμένη αναλογική, θα παίξει τεράστιο ρόλο το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής, που δεν θα εξασφαλίσουν το 3%, το πολυπόθητο 3%, και ως εκ τούτου το ποσοστό που θα λάβουν θα πρέπει στην ουσία να μοιραστεί στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Για να πάρει την αυτοδυναμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και θα γίνει πιο κατανοητό αυτή τη στιγμή, χρειάζεται ένα 40,4%. Εννοούμενο ότι οι 50 έδρες είναι τον πόνους που λαμβάνει ο πρώτος, κατά πάσα πιθανότητα για τελευταία φορά σε εκλογική διαδικασία στην Ελλάδα. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό που θα λάβουν τα κόμματα που είναι εκτός της διαδικασίας και θα είναι εκτός της επόμενης Βουλής, τόσο πέφτει αυτό το νούμερο. Άρα μπορεί να έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτοδυναμία και με 34 και με 33 και με 32. Αυτό που θα καθορίσει βεβαίως το τελικό αποτέλεσμα είναι πόσα κόμματα θα μείνουν εκτός, αν θα μιλάμε για τετρακομματική που είναι απίθανο ή για εφτακομματική που είναι εξίσου απίθανο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα έχουμε μια πεντακομματική ή εξακομματική σύνθεση της Βουλής. Εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Δήμητρα, δεν καταφέρει την αυτοδυναμία, είτε αυτή είναι ισχνή είτε διευρυμένη, τότε δεν αποκλείεται η Ελλάδα να οδηγηθεί εκ νέου στις κάλπες. Είναι το απομακρυσμένο σενάριο. Τον άλλο μήνα, και επειδή τα πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, η επόμενη διαδικασία θα είναι με την απλή αναλογική. Δηλαδή αλλάζει ο εκλογικός νόμος εκτός απρόπτου, θεωρητικά πάντοτε. Είναι ένα κομμάτι αρκετά ενδιαφέρον. Χριστόφορε, άνω τελεία και πάλι. Και